Πάμε για τον Τζάμπολ. Τέιλορ με τον Πάτον. Κατοχή πρώτη για τον Κεραυνό. Με τον Τίγκα να κερδίζει την κατοχή. Σάιμον Μιχαήλ. Κρατάει την μπάλα με τον Χόλινσγουορθ. Να τον πιέζει. Βγήκε ο Πάτον πάνω του. Πέρασε ο Σάιμον και έδωσε στον Τέιλορ που καρφώνει. Πολύ ωραία. Ο Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος τράβηξε τον αντίπαλό του πάνω του. Το χάμε τη λήξη του χρόνου. Επιθετικό ριμπάντο ο Χόλινσγουορθ. Ασυνοησία και στην άμυνα του Κεραυνού. Ο Μπράουν βρήκε το διάδρομο ανοιχτό και ισοφαρίζει σε 4-4. Παίρνει το σκρίν από τον Πάτον, περνάει προς το καλάθι, ανάποδο λέει απέστοχο. 6-4 με δύο συνεχόμενα καλάθια από τον Τούκι Μπράουν. Για τρεις ο Χόλινσγουορθ. Μέσα. 9-6. Rebound από ποιον. Ο Σιμιτζής τελικά. Ο Μπράουν σηκώνει στον Χόλινσγουορθ, του καρφώνει. 13-6. Σε πολύ ωραίο αλεϊούπ συνεργασία με τον Μπράουν εδώ. Να σηκώνει την μπάλα στον Χόλινσγουορθ που καρφώνει. Στυλιανού πέρασε. Πάει προς το καλάθι, θα βγάλει στον Τσάντερ. Σουταριά τρεις μέσα. Rebound από τον Μπράουν. Φεύγει ο Σιμιτζής. Φτάνει στο lay-up αστοχή. Ο Μπίσοπ το επιθετικό rebound. Θέλει να περάσει ξανά στο Σιμιτζής, θα τα καταφέρει. Σουταριά τρεις μέσα. Ρέινολτς σταμάτησε την τρίπλα. Στυλιανού για τρεις μέσα. Ακόμη καλύτερο για τον Κεραυνό. 2-4 από τα 6.75. Θέλει να περάσει στο Σιμιτζή. Μάχη για την μπάλα κερδίζει ο Κεραυνός. Ρέινολτς πετάει γρήγορα στον Τέιλορ. Αυτός ο Κρόκετ που φτάνει στο lay-up. 21-19. Ωραία η αλλαγή κατεύθυνσης. Το σκρίν από τον Κρόκετ. Ο Ρέινολτς σουτάρει και σκοράρει. Ισοφαρίζει 23 όλα. Ο Στυλιανού κράτησε ο Κρόκετ, κράτησε και ο Στυλιανού. Ρέινολτς φεύγει στον εφηδιασμό. Θα βγάλει στον Κρόκετ αυτό στον Τίγκα. Πολύ ωραία η ασίστ. Προβάσμα για τον Κεραυνό 26-5. Ο Ρέινολτς πάει προς τα μέσα. Θα βγάλει έξω ο Κρόκετ, σουτάρει για τρεις μέσα. Με τη λήξη του χρόνου σχεδόν. Το τρίποντο από τον Κρόκετ, η διαφορά πάει στους 4 για τους φιλοξενούμενους. Κάνει και ρήμα για την ομάδα του Κεραυνού. Μαντοβάνι βγάζει έξω, σουτάρει για 3, ο Πατελή μέσα. 29-30. Ο Ιλιάς ο Κουνέλλες βρέθηκε κοντά του. Βλέπουμε τον Χόλινσγουορθ, πάει προς το καλάθι, κλείνεται στριφό, γυρίζει, θα βγάλει στο Σιμιτζή. Προσπαθεί και αυτός να πάει προς τα μέσα. Πολύ ωραίο σουτ και καλάθι από τον Κωνσταντίνο Σιμιτζή. 31-30 μπροστά η ΑΕΚ. Ρέινολτς είναι ο οποίος γυρίζει στη γωνία, σουτάρει. Με τη λήξη του χρόνου αστοχή ζητάει φάουλ. Στον ευθυασμό Σιζόπουλος. Μπροστά από τον Σάιμον Μιχαήλ σκοράρει. 35-33. Άστοχα. Rebound από τον Μαντοβάνι. Πετάει στον Πάτον. Καλάθι και φάουλ. Δεν χάνει την επαφή με το σκορ. Χόλινσγουορθ, Μπράουν, πήρε πάνω του δύο παίκτες, έβγαλε στον Σιζόπουλο για τρεις μέσα. 49-42. Τίκας, πάει προς το καλάθι, μπροστά από τον Πάτον, σκοράρει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι και μειώνει στους δύο πόντους, 55-53. Είπε στους καλωσορισμούς ότι πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Μην αγχωθείτε, έχουμε μπόλικο χρόνο ακόμα και σχεδίασε play στην επίθεση. Τι έκανε εδώ ο Μπράουν, άλεϊου πάσα στον πίσω και ένα τρομερό κάρφωμα. Κοιτάξτε εδώ. Τον αέρα πήρε την μπάλα παρά το απλωμένο χέρι του Πασαλία, αν πρόλαβα το καλά εκεί. Ναι. Και ο Μπίσο πήρε την μπάλα και κάρφωσε στον αντίπαλο. Πάτον σωστό, στον Μπράουν. Περνάει στον Παντελή για τρεις μέσα. 60-55. Σουτάρει για τρεις έρπολ. Το επιθετικό ριμπάου του πίσω που σκοράρει. 66-55. Η ΑΕΚ τρέχει ένα 9-0 σερί. Ναι. Από το 57-55 και με 4-36 απομένου στο ρολόι παίρνει σημαντικό προβάδισμα νίκη. Κρατάει ο Χόλινσγουορθ, πάει προς το καλάθι, περνάει στον Πάτον που καρφώνει.
70-57. Εδώ ο Σιζόπουλος, δεν θα τελειώσει. Η ΑΕΚ ένα βήμα μακριά από τον τίτλο, σημείο που έχει βρεθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, αλλά και ο Κεραυνός ξέρει ότι στην έδρα του την ερχόμενη Δευτέρα, αν κάνει το παιχνίδι που έκανε τις προάλλες, μετά ένα Game 5 τα πάντα μπορούν να συμβούν. Προβάδισμα η ομάδα της Λάρνακας, αλλά δεν έχει κρυθεί τίποτα σε ό,τι αφορά τον τίτλο, αυτό είναι ξεκάθαρο.